Η ώρα είναι 7:30. Εμείς βρισκόμαστε φυσικά στις θέσεις μας για να συνεχίσουμε την καταγραφή μας, το ρεπορτάζ μας και την καταγραφή των ανθρώπων εκείνων που έρχονται εδώ μπροστά μας και μας λένε εδώ είμαι υποψήφιος στην αυτοδιοίκηση και καταθέτω τη δική μου πρόταση και ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Καραντινός, ένας άνθρωπος με πολλά χιλιόμετρα στην αυτοδιοίκηση και στο Δήμο Ηρακλείου. Παλιά καραβάνα όπως λέμε. Παλιά καραβάνα. Από το 2003 τα ξέρει πάρα πολύ καλά όλους τους χώρους πιθανή της Ενετικής Λότζιας. Δεν ξέρω κύριε Καραντινέ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκ νέου για το Ηράκλειο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Δεν ξέρω αν ο Μπάμπης Σαββίδης σας προετοιμάζει για τα όσα θέλει να ρωτήσει, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα για το Δήμο Ηρακλείου. Κάποια δρομολογούνται, κάποια παραμένουν άλυτα. Όπως και να έχει, οι αυτοδιοικητικές εκλογές για το μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης έχουν τη δική του σημασία. Όπως γνωρίζετε, δεν αφήνω αναπάντητο κανένα ερώτημα. Απλώς επισημαίνω ότι ακόμη και τώρα έχουμε περιορισμούς όσον αφορά την πολιτική διαφήμιση. Ό,τι μπορεί να εμπεριέχει πολιτική διαφήμιση για μένα, θα επιφυλαχτώ να απαντήσω ανάλογα. Παλιά καραβάνα, χαίρομαι που το είπε, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν παλιές ιδέες και νέες ιδέες και οι νέες ιδέες δεν είναι απαραίτητα ότι δεν τις έχουν οι παλιές καραβάνες. Θέλω όμως να προτρέψω και τα άτομα που θα ψηφίσουν σε όλους τους συνδυασμούς να επιλέξουν και να ψηφίσουν νέα άτομα, να γίνεται σταδιακή ανανέωση ή και ολική ανανέωση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να μπορεί να συνυπάρχουν και να γίνεται μία σύνθεση της εμπειρίας με των νέων ιδεών. Εμείς δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε. Θα είστε υποψήφιος λοιπόν με την παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρινού. Είστε από τα πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν από τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση να... Γιατί είναι ουσιαστικά μια μεταπίδηση, μια μεταγραφή. Τα πρώτα ονόματα που όχι μόνο ανακοινώθηκαν, αλλά που και εσείς είχατε ξεκαθαρίσει ότι θα είστε υποψήφιος μαζί του, χωρίς να περιμένετε να δείτε αν θα υπάρξουν άλλοι υποψήφοι. Τι είναι αυτό που μέτρησε δηλαδή για αυτή την απόφασή σας? Έχει ανακοινωθεί μια κουβέντα η προσωπικότητα του Αλέξη Καλοκαιρινού και η αποφασιστικότητά του. Μάλιστα. Λιτός. Ήταν λιτός, αλλά έδωσε ξεκάθαρο στίγμα. Το επόμενο στίγμα για τη Δημοτική Αρχή, εφόσον λοιπόν στο τιμόνι βρίσκεται ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι, ποια θα είναι τα επόμενα χαρακτηριστικά που θα έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας φυσικά εκ των έσω και ποια είναι η τωρινή δομή? Το πρώτο ερώτημα θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω, διότι, ή μάλλον θα απαντήσω για να μην φανεί ότι υπεφεύγω. Στο ψηφοδέλτιο, το οποίο έχει ανακοινωθεί, οπότε δεν είναι μετών, υπάρχει μία πλειάδα νέων, ικανών και εμπειρών αυτοδιοικητικών. Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία ομάδα και με την καθοδήγηση του επικεφαλής να είναι αποτελεσματικός για το Ηράκλειο. Υπάρχει αυτό το κράμα, το ζητούμενο πάντα, δηλαδή τη εμπειρίας και ανανέωση. Επειδή πολλές φορές χρησιμοποιούν τελευταία πολιτική αρχηγή ποδοσφαιρικά σλόγγαν, θα έλεγα ότι έχουμε μία dream team. Εδώ που τα λέμε ποδόσφαιρο και πολιτική και αυτοδιοίκηση, πολιτική είναι και η αυτοδιοίκηση, έχουν κοινούς όρους με Dream Team λοιπόν. Ναι, Νικολέτα και κύριε Καρδινέ, αλλά η Dream Team, πολύ ωραία το θέσατε, φέρνει όμως και ένα εσωτερικό ανταγωνισμό. Βάζει και δύσκολα όταν υπάρχει και Dream Team στο τι να επιλέξει ψηφοφόρος ακόμα και στην ίδια. Για τη μάχη του Σταυρού. Για τη μάχη του Σταυρού αναφέρομαι. Θεωρώ, πάντοτε θεωρούσα, ότι η ψήφος του Ηρακλειώτη και γενικότερα σε όλες τις εκλογές επιλέγουν οι δημότες πολύ ωριμότερα από ό,τι κάποιοι νομίζουν ότι επιλέγουν. Να το διευκρινίσω. Λένε πολλές φορές επηρεαστήκανε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψηφίσαν έτσι. Επηρεαστήκανε από τους οικονομικούς παράγοντες και ψηφίσαν έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ηρακλειώτης έχει την ωριμότητα να ψηφίσει με βάση το συμφέρον του τόπου του, της πόλης του που υπεραγαπά.
Και σας το λέει ένας ο οποίος έχει μέσω διαβούλευσης προσωπική δει το 1/3 περίπου του πληθυσμού του Ηρακλείου και των περιχώρων. Τι λάθη έγιναν, κύριε Καραντινέ, στην προηγούμενη τετραετία που θα πρέπει για την επόμενη δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή, να γίνουν μαθήματα με την καλή έννοια, να μην επαναληφθούν ή ακόμη και να διορθωθούν? Θα ξεκινήσω λοιπόν τι σωστό έγινε και μετά, αν θέλετε, θα μου επισημάνετε και θα σας απαντήσω τα όποια λάθη παραλείψεις. Ούτως ή άλλωστε, έχουμε πει ότι έργο έγινε πολύ, δεν το επικοινωνήσαμε. Το είπε και ο Δήμαρχος, έτσι. Και είπε και μάλιστα μία κούλπα που δεν το επικοινώνησα, ότι είναι δική μου ευθύνη που δεν επικοινώνησα το έργο. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά μερικές μεγάλες παρεμβάσεις. Τα ενετικά τείχη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, διότι περνάει το μισό Ηράκλειο και έχει γίνει προορισμός περιπάτου και για τους τουρίστες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι παιδικές χαρές, τις οποίες βλέπει ο Ηρακλειώτης καθημερινά. Σήμερα που μιλάνε, γιατί το ξέρετε ότι δεν είμαι αντιδήμαρχος του γραφείου, αλλά κάθε βράδυ περνώ από διαφορετικές συνοικίες της πόλης για να βλέπω και να καταγράφω και να έχω ίδια άποψη για τα προβλήματα του Δημότη. Αυτή τη στιγμή γίνεται ασφαλτοστρώση στην περιοχή του Μασταμπά σε τρεις κεντρικότατους δρόμους. Έχουν προγραμματιστεί και γίνονται τσιμεντοστρώσεις αυτή τη στιγμή που μιλούμε στην περιφέρεια, σε χωριά, και πραγματικά λένε ότι τα μπετά που πέσανε και η άσφαλτο στην περιφέρεια επί θητείας του Λαμπρινού δεν έχουν πέσει και ούτε θα πέσουν θα σας διακόψω την όμως επόμενη εδώ, δεκαετία. Θα σας διακόψω. Μία ένσταση μόνο. Ναι. Πέσανε, αλλά τώρα, σε αυτή τη δημαρχιακή θητεία, στην προηγούμενη, νομίζω θα το αναγνωρίσετε κι εσείς, ότι δεν είχε γίνει κάτι ουσιαστικά. Απόλυτα σωστή η παρατήρησή σας. Αλλά ξέρετε ότι για να οριμάσει ένα έργο, να βρεθεί χρηματοδότηση, που είναι αυτό, χρηματοδοτούμενα αυτά τα περισσότερα, το ξέρετε, ναι. Χρειάζεται μία περίοδος η οποία της προγραμματισμού ορίμανσης εκτέλεσης. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η δημοτική αρχή είναι η μόνη η οποία δεν είχε καμία περίοδο στα 9 χρόνια που είμαστε τώρα που να ήταν ομαλή πολιτικά. Όταν λέω ομαλή πολιτικά εννοώ ότι το 15, το 14 που αναλάβαμε στην ουσία είχε χρεοκοπήσει η χώρα μας. Υπήρχαν τα capital controls. Ερχόμαστε, συμμαζεύουμε το Δήμο την πρώτη τετραετία και είμαστε έτοιμοι για την απογείωση, όπως είχα πει σε μια εκπομπή σας, τη δεύτερη τετραετία. Έρχεται λοιπόν αυτή η μάστιγα του COVID με τους περιορισμούς, με τις διευκολύνσεις που έπρεπε να κάνουμε σε φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας, στους επιχειρηματίες για να μην κλείσουν. Έρχεται λοιπόν ο κόσμος, δεν είχε τη δυνατότητα και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώνει και ακόμη δυσκολεύεται και δημιουργεί και μία περίοδος που δεν είχαμε εμείς καμία περίοδο παχαίων αγελάδων. Είχαμε 9 χρόνια ισχνές αγελάδες. Και γι' αυτό κάθε εποχή και κάθε πολιτική κρίνεται ανάλογα με τις συγκυρίες που θα κάνει άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. Εδώ μας δίνετε πάσα, θα σας διακόψω και πάλι. Δεν ναι, μπορώ. Αλλά με τρέψατε εντελώς. Όχι, γιατί ναι, συνέχισα αλλά να λέω για τα έργα τα οποία δεν είναι. Ωραία, αλλά επειδή κουμπώνει και επειδή έχετε ασχοληθεί και είχατε διατελέσει και αντιδήμαρχος οικονομικών και επειδή έχει γίνει, το ξέρετε, πολλή συζήτηση για το Δημοτικό Ταμείο και τι θα παραλάβει η νέα Δημοτική Αρχή, να δούμε λίγο πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι όντως, κύριε Καραντινέ, θα παραλάβει η νέα Δημοτική Αρχή. Εσείς βεβαίως ήσασταν στο παρελθόν αντιδήμαρχος οικονομικών, όχι σε αυτή τη. Έχει απαντηθεί επισήμως από την υπηρεσία. Δηλαδή, θέλω να πω και στην παράταξή σας, αισθάνεστε κάποια ανησυχία, έναν προβληματισμό για τα οικονομικά του Δήμου Ηρακλείου? Προβληματισμός υπάρχει πάντοτε. Αλλά το έχω πει και σε παλιότερες περιόδους ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας δυναμικός Δήμος. Σαν δυναμικός Δήμος, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει, διεκδικήσει εξωτερικές
χρηματοδοτήσεις σε συνεργασία με την περιφέρεια από το ΠΟΥΔΟΕ, το πρώτο κομμάτι από τη κεντρική κυβέρνηση εξουσία και το τρίτο, το οποίο είναι ο δανεισμός για ένα Δήμο όπως ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν είναι υπερβολικά να πει ότι δανείζομαι 50 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια με αποπληρωμή στα 50 100 χρόνια. Εγώ, ξέρετε τη φιλοσοφία μου, είχα κατηγορηθεί την πρώτη τετραετία και μάλιστα για ένα εξάμηνο με πρωτοσέλιδα, διότι ξεκίνησα ένα σημάζεμα που έπρεπε να ξεκινήσω για να δώσω το παράδειγμα από τους έχοντες και κατέχοντες. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημότες, διότι τότε και οι έχοντες και οι κατέχοντες, εγκατεστημένοι στη βιομηχανική περιοχή, και οι απλοί δημότες πλήρωσαν αγώνιστα κάτι παραπάνω για να γίνει εξορθολογισμός των οικονομικών του Δήμου. Διότι αναγνώρισαν τη δύσκολη κατάσταση που επιχειρούσαμε. Στην πορεία μετά υπήρξε δυνατότητα να γίνουν εκτόσεις από τους κοινόχρηστους χώρους έως παραπάνω διευκολύνσεις για τις κατηγορία ΜΕΑ και για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ναι. Να πάμε λίγο και στα της πολεοδομίας. Πρέπει να σας ρωτήσουμε, γιατί και ο κόσμος ρωτάει, τι γίνεται τελικά με τα περίφημα σχέδια πόλης στο πολεοδομικό μέτωπο, την πολεοδομική οργάνωση. Θα σας απαντήσω. Και τι μπορεί να περιμένει ο Δημότης για την επόμενη χρονιά. Θα πω ότι έχουν περάσει αρκετοί υποψήφοι και κάποιοι επικεφαλείς και έχουν ενημερωθεί από την πολεοδομία, αλλά και από την υπηρεσία χωριστά. Μπορεί ο καθένας και τώρα που μιλάμε και αύριο και μέχρι τις εκλογές να περνούν από την πολεοδομία, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Η συσσωρευμένη, αν θέλετε, εμπειρία μου, μου λέει ότι τα προβλήματα της πολεοδομίας τα ιεραρχώς εξής. Υποστελέχωση. Αλλά υποστελέχωση με ποια έννοια? Ότι τα επόμενα χρόνια συνταξιοδοτούνται έμπειρα και ικανότατα στελέχη της πολεοδομίας χωρίς τη δυνατότητα μεταλαμπάδευσης της συσσωρευμένης γνώσης τους σε νέους, γιατί απλώς δεν έχουν προσδιοριστεί νέοι τα τελευταία 10 χρόνια. Η απίστευτη γραφειοκρατία, η ασάφεια, αν θέλετε, των νομοθετημάτων, και θα σας δώσω δύο παραδείγματα για να δείτε πόσο μπορεί να είναι περίπλοκο το θέμα. Παραδείγματος χάρη στην πράξη ανολογισμού που γίνεται στην Αγία Τριάδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει νόμος. Κύριε Καραντινή, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι, υπάρχει νόμος ότι τα υφιστάμενα πριν το 36, ό,τι και να παραμείνει άρτημο και οικοδομήσιμο. Ναι. Εάν εφαρμοστεί αυτό, λοιπόν, μένουν σε πλειάδα οικοπαίδων 10 μέτρα, 14 μέτρα, που θεωρητικά είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί? Έχουμε κάνει ερώτημα από τον Ιούλιο και ακόμη περιμένουμε απαντήσεις. Θέλω να πω τώρα τα θέματα, τα μεγάλα τα οποία προώθησε η πολεοδομία. Μεγάλα θέματα ήταν η οριοθέτηση των περιουσιακών στοιχείων σε άριστη συνεργασία με τον Μπρίτανη, τον κύριο Κοντάκη, της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Η συμβολή μας για τη δημιουργία του πειραματικού σχολείου όσον αφορά τις διαδικασίες της έκδοσης αδείας. Με την Εκκλησία, με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο, είχαμε άριστη συνεργασία, διευθετήθηκε ένα θέμα και ο Δήμος εισπράττει αυτά τα οποία το οφείλονται και η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να πληρώνει και να μπει σε προγράμματα και να απορροφήσει πόρους, γιατί είναι αρκετά δραστήριος ο Αρχιεπίσκοπος. Το φράγμα δαφνών. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχετε όμως και μία καταγωγή, νομίζω, και από εκεί. Επιγραμματικά να κλείσουμε, ναι, με αυτό. Επιγραμματικά το 2021, αν θυμάστε, λύσαμε τη σύμβαση που υπήρχε με το ΝΟΑΚ Δυτικής Κρήτης, διότι δεν προχωρούσαν ούτε απαντούσαν σε αλληλογραφίες. Η περιφέρεια είχε κάνει παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις
ήταν χωρίς απάντηση, κλείσανε τη σύμβαση. Αυτή τη στιγμή έχουμε εγγράψει στην Πολωνία, η Πολωνία, όλες τις απαιτήσεις, αν θέλετε, όλες τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν για την απαλωτρίωση του φράγματος του Δαφνών. Είναι ένα πρώτο βήμα, πρώτο βήμα. Χαιρόμαστε. Έπονται και τα υπόλοιπα. Ξέρετε όμως πόσο σημαντικό είναι για την πολεοδόμηση των δυτικών συγκοινωνιών, των δυτικών συνοικιών και ενός τμήματος του Γαζίου. Οπότε είναι προτεραιότητα. Θεωρώ ότι και όλοι οι υποψήφοι θα το θέσουν σε μια προτεραιότητα προς υλοποίηση. Κύριε Καραντινέ, θα σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Είναι πάντα πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία συζητάμε μαζί. Είναι πλούσια η ατζέντα και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές μας. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στον αγώνα σας.